Welcome to the Politecnico di Milano. Στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί υπάρχουν οδηγίες για το πώς να κατασκευαστεί μια διάταξη παραγωγής αντισηπτικού διαλύματος ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η διάταξη που παρουσιάζεται στο βίντεο έχει κατασκευαστεί στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, στο τμήμα Χημίας, Υλικών και Χημικής Μηχανικής Giulio Natta για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει από το COVID-19. Το σωστό πλήσιμο των χεριών είναι χωρίς αμφιβολία θεμελιώδες για την αποφυγή της μετάδοσης παθογόνων παραγόντων όπως οι ιοί και τα βακτήρια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε δύο διαφορετικές παρασκευές αντισηπτικού χεριών που μπορούν να βρεθούν στο συνημμένο έγγραφο. Η πρώτη απαιτεί τη χρήση των ακόλουθων συστατικών: εθανόλ σε 96%, υπεροξιδίου του υδρογόνου, γλυκερίνης και απεσταγμένο νερό. Η δεύτερη παρασκευή απαιτεί τη χρήση ισοπροπυλικής αλκοόλης 99,8% αντί για εθανόλ. Οι προαναφερθήσεις αλκοόλες είναι αυτές που προσφέρουν την αντιμικροβιακή δράση στο διάλειμμα. Συγκεκριμένα, η αντιμικροβιακή δράση μεγιστοποιείται όταν αυτές βρίσκονται στο υδατικό διάλειμμα σε συγκέντρωση γύρω στο 80%. Το υπεροξίδιο του υδρογόνου προστίθεται για την καταστροφή βακτηριακών σπορίων που πιθανόν να έχουν παραμείνει στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την παρασκευή. Η γλυκερίνη προστίθεται για την διασφάλιση της ενυδάτωσης των χεριών. Στο παρόν βίντεο παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παρασκευή του σκευάσματος με βάση την εθανόλη, ενώ πληροφορίες για την παρασκευή με ισοπροπυλική αλκοόλη μπορούν να βρεθούν στο συνημμένο έγγραφο. Ως παράδειγμα παρουσιάζεται η συνταγή για την παρασκευή 10 λίτρων προϊόντος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Χρειάζονται 8 λίτρα και 333 ml εθανόλης, 417 ml υπεροξιδίου του υδρογόνου, 145 ml γλυκερίνης, 1 λίτρο και 105 ml απεσταγμένου νερού. Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν να παρασκευαστεί όγκος διαφορετικός των 10 λίτρων χρησιμοποιώντας τις ανάλογες ποσότητες των αρχικών συστατικών, ενώ σε περίπτωση που τα διαθέσιμα συστατικά δεν έχουν την απαιτούμενη από τη συνταγή αρχική συγκέντρωση, μπορούν να βρεθούν χρήσιμες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο. Μία διάταξη παραγωγής συνεχούς λειτουργίας επιτρέπει τη μείωση των όγκων που πρέπει να διαχειριστούν, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ευελιξία στις δυνατότητες συσκευασίας και ένα πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας δεδομένης της παρουσίας έμφλεκτων και κρυκτικών ατμών. Η απαιτούμενη διάταξη αποτελείται από δύο δεξαμενές αποθήκευσης, δύο αντλίες και ένα δοχείο ανάδευσης με έξοδο στο πυθμένα για την άντληση του προϊόντος. Για την ασφαλή λειτουργία θα πρέπει προαναφερθεί στα διάταξη να τοποθετηθεί κάτω από απαγωγό ή σε πλήρως αεριζόμενο εξωτερικό χώρο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους έμφλεκτους ατμούς των αλκοόλων. Γι' αυτό το λόγο συνιστάται η χρήση περισταλτικών αντλιών για την αποφυγή της άμεσης επαφής των ατμών με τις πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και τμήματα μηχανών σε κίνηση. Για να μπορέσει να εκτελεστεί η συνταγή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και να έχουμε παραγωγή σκευάσματος από ένα σύστημα συνεχούς λειτουργίας, θα πρέπει να ρυθμιστούν καταλληλώς οι ροές του υδατικού και του αλκοολικού διαλύματος. Ανάλογα με τις διαθέσιμες αντλίες, είναι δυνατόν να έχουμε διάφορες οικομετρικές παροχές παραγόμενου σκευάσματος, όπως αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο. Στο βίντεο φαίνεται μια διάταξη παραγωγής 726 λίτρων την ώρα αντισηπτικού διαλύματος, στην οποία η ροή του αλκοολικού διαλύματος είναι 10 λίτρα το λεπτό, ενώ του υδατικού είναι 2,1 λίτρα το λεπτό. Για την παραγωγή διαφορετικών ποσοτήτων, αρκεί να ρυθμιστούν αναλόγως οι υγειομετρικές παροχές, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στο συνημμένο έγγραφο. Συγκεκριμένα, στο παράδειγμα που παρουσιάζεται, για την παραγωγή 726 λίτρων την ώρα αντισηπτικού διαλύματος, προτείνεται η χρήση μιας δεξαμενής για το αλκοολικό διάλειμμα τουλάχιστον 100 λίτρων, η οποία πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από πηγές ηλεκτρικού ρεύματος και σπινθήρες, ενώ για το υδατικό διάλειμμα προτείνεται μια δεξαμενή τουλάχιστον 30 λίτρων. Η δεξαμενή του αλκοολικού διαλύματος πρέπει να γεμίσει πλήρως με εθανόλ 96% κατόγκο κάτω από απαγωγό. Σε ό,τι αφορά το υδατικό διάλειμμα, σε περίπτωση που διατίθεται μία αντλία που επιτρέπει τη ροή γλυκερίνης, η διαδικασία μπορεί να γίνει με τη χρήση αυτής της αντλίας. Οι ογκομετρικές παροχές και οι συγκεντρώσεις που απαιτούνται για αυτή την αντλία
βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο. Εξαιτίας του υψηλού κόστου των αντλιών για τα υγρά υψηλού εξόδου, όπως η γλυκερίνη, σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιούνται μόνο δύο αντλίες. Συγκεκριμένα, συνιστάται η προετοιμασία του συνολικού απαιτούμενου όγκου του υδατικού διαλύματος με γλυκερίνη και υπεροξίδιο του υδρογόνου και στη συνέχεια η πλήρωση της δεξαμενής με αυτό. Όσο αφορά τη ροή του αλκοολικού διαλύματος, είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί σωστά ο σωλήνας στο εσωτερικό της αντλίας, να διασφαλιστεί ότι η διεύθυνση άντλησης είναι σωστή, να σιγουρευτεί ότι η άκρη του σωλήνα άντλησης του διαλύματος βρίσκεται στο πυθμένα της δεξαμενής, να τοποθετηθεί ένα φίλτρο στην έξοδο του σωλήνα τροφοδοσίας, ώστε να συγκρατηθούν τμήματα από πιθανή φθορά του σωλήνα από την αλκοόλ και να ελεγχθεί η ορθή ροή της αντλίας. Σε ό,τι αφορά τη ροή του υδατικού διαλύματος, ισχύουν τα ίδια με το αλκοολικό διάλειμμα, χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσθεση του φίλτρου στην έξοδο του σωλήνα τροφοδοσίας. Για τη διασφάλιση της ορθής ογκομετρικής παροχής, απαιτείται η βαθμονόμηση της αντλίας. Αυτή μπορεί να γίνει είτε κατόγκο είτε κατά μάζα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα γίνεται κατόγκο, ωστόσο οι πυκνότητες και οι τύποι που αναφέρονται στο νημένο αρχείο επιτρέπουν και την κατά μάζα βαθμονόμηση. Για τη βαθμονόμηση χρειάζονται δύο ογκομετρικοί κύλινδροι των 2 λίτρων και ένα χρονόμετρο. Αρχικά χρειάζεται να γεμίσει πλήρως η σωλήνωση με το διάλειμμα ώστε να αποκλειστεί παρουσία αέρα. Στη συνέχεια απαιτείται η συνεργασία τριών ατόμων με δύο ογκομετρικούς κυλίνδρους και ένα χρονόμετρο. Σε αυτό το σημείο γίνεται η μέτρηση του όγκου του εξαχθέντος υγρού από τον κύλινδρο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που μετριέται με το χρονόμετρο. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται τρεις φορές διαφοροποιώντας κάθε φορά το ονομαστικό μέγεθος παροχής της αντλίας. Αφού ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση καταγράφοντας ένα φύλλο εργασίας ή μετρήσεις σε διάγραμμα όπου στον άξονα των Χ τοποθετούνται τα ονομαστικά μεγέθη παροχής της αντλίας και στον άξονα των Ψ οι πραγματικοί όγκοι που μετρήθηκαν στον κύλινδρο. Η ευθεία γραμμή που διέρχεται από τα σημεία βοηθάει στον υπολογισμό του συντελεστή για τη μετατροπή του ονομαστικού μεγέθους παροχής της αντλίας σε ογκομετρική παροχή. Ακολουθήστε τα μαθηματικά βήματα που παρουσιάζονται για να υπολογίσετε το ονομαστικό μέγεθος παροχής της αντλίας που θα δώσει την επιθυμητή ογκομετρική παροχή. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητη η επιλογή σωληνώσεων που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στους επιθυμητούς όγκους ροής και η σύνδεσή τους με τη δεξαμενή ανάδευση. Σε περίπτωση που γεμίσει η κύρια δεξαμενή ανάδευση, μπορεί να αυξηθεί η ροή εξόδου με την τοποθέτηση μίας επιπλέον αντλίας. Στο δοχείο ανάδευση, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη μίας εξόδου στον πυθμένα που θα επιτρέπει την ασυνεχή πλήρωση δοχείων χωρίς τη διακοπή της διεργασίας και χωρίς απώλεια από το τελικό προϊόν. Και τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας εγκατάσταση για να παρασκευάσετε αντισηπτικό διάλειμμα. Σιγουρευτείτε ότι δεν έχετε απώλειες. Παρακολουθήστε καθ' όλη τη διάρκεια τα επίπεδα όλων των δεξαμενών και φροντίστε για την πλήρωση και την εκένωσή τους. Το τελικό προϊόν υπόκειται σε έλεγχο ποιότητας μετρώντας την πυκνότητά του για να εξακριβωθεί ότι περιέχει το κατάλληλο ποσοστό εθανόλης που του προσδίδει την αντισηπτική ιδιότητα. Το τεστ έλεγχου ποιότητας πραγματοποιείται με αλκοολόμετρο. Το αντισηπτικό θα πρέπει να έχει πυκνότητα ίση με 0,835 γραμμάρια ανά ml με μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα 5% και να αποθηκευτεί για 72 ώρες πριν από τη χρήση του. Αφού ολοκληρωθεί η επιθυμητή παραγωγή, πρέπει να διακοπεί η λειτουργία της εγκατάστασης, σβήνοντας τις αντλίες ταυτόχρονα και φροντίζοντας για την καθαριότητα και τη συντήρηση της εγκατάστασης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανή φθορά των σωληνώσεων.
σε περίπτωση απρόβλεπτων βλαβών κατά την λειτουργία της εγκατάστασης, όπως το σπάσιμο μιας σωλήνωσης ή μιας σύνδεσης, συνιστάται η άμεση διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης, η εκένωση των σωληνώσεων, η πλήρης απομάκρυνση των προβληματικών τμήματων και η αντικατάστασή τους. Further information on the system can be found on the website www.chemiotic.org. Any other information, please visit our department website or send an email to Polichina@polimit.it. Thank you. You.